Βλέπετε. Εντάξει. Λοιπόν, τα λεφτά μας πίσω είναι σήμερα. Κοιτάξτε, η κίνηση αυτή με την τροπολογία καταρχάς. Τα λεφτά αυτά είχαν δοθεί για ένα διαγωνισμό ο οποίος κρίθηκε άκυρος από το ΣΤΕ, επομένως πρέπει να γυρίσουν πίσω. Γυρίζουν πίσω βέβαια με βάση τους όρους που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις, για όλους τους φορολογούμενους σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και αυτό δεν γίνεται δηλαδή ένας ο οποίος θέλει να πάρει μια τηλεοπτική άδεια να δαπανά τεράστια ποσά για την απόκτησή της πολλά εκατομμύρια και την ίδια στιγμή να έχει ληξιπρόθεσμες ή μη ρυθμισμένες οφειλές με ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί ποσά μιλάμε, τι περιμένετε, δηλαδή τι χοντρικά, τι ποσό θα επιστρέψετε? Επιτρέψτε μου, εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Από εμάς δόθηκε το πράσινο φως. Ναι. Από εκεί και πέρα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επιλαμβάνεται τις υπόθεσεις, ναι, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Η κατάθεση της τροπολογίας, πολλοί είπαν ότι αναρωτιούνται γιατί καθυστέρησε η κατάθεση της τροπολογίας. Είχατε πει ότι θα γίνει πολύ νωρίτερα από τότε που έληξε το θέμα όπως έληξε, έστω με αυτόν τον προσωρινό τρόπο. Μ' ακούτε? Δεν καθυστέρησε καμία κατάθεση. Απλώς το μεγάλο, η παρανόηση είναι εδώ ότι από τις 26 Οκτωβρίου, όπου είχε βγει μια διαρροή για το αποτέλεσμα του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά το διαγωνισμό για τις άδειες, κάποιοι θεώρησαν ότι είχαν ήδη λάβει και το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ. Το σκεπτικό της απόφασης του ΣΤΕ βγήκε μέσα στο 17, δεν έγινε καμία καθυστέρηση και προχωράει η διαδικασία. Και τέλος πάντων, επειδή το θέμα δεν είναι κλόθουμε αυτή την ιστορία με το διαγωνισμό με τις άδειες, δεν ολοκληρώθηκε το 2016, αλλά έχει συσσωρευτεί μια πολύ σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία. Υπάρχει εσωρού και επομένως πρέπει να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση πάρα πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες. Με βάση την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, πότε νομίζετε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία του εσωρού? Υπάρχει εσωρού, υπάρχει εσωρού. Τι έχει γίνει με τα μέλη του, όλοι αναρωτιόμαστε. Δεν το βλέπουμε να παίρνει αποφάσεις. Κοιτάξτε, να συνεδριάσει. Συγγνώμη, επειδή έχω και επιστροφή, ναι, δεν μπορώ να σα. Έχετε δίκιο. Το εσωρού υπάρχει. Υπήρχε μια διαφορά όσον αφορά τις αμοιβές που θα λαμβάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΟΡΟΥ και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων θα λυθεί, αλλά δεν είναι το σημαντικό. Δεν μπορεί δηλαδή να επικρεμάται αυτή η συνταγματική υποχρέωση για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία πρέπει να έχει γίνει εδώ 27 χρόνια. Η ιστορία, ας πούμε, με τις αμοιβές του ΔΟΥΣΟΥ του ΕΣΟΡΟΥ θα λυθεί. Με μια οικία ήδη έχει προχωρήσει μια τροπολογία την προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες μισθολογικές απώλειες βάσει του νέου νόμου Κατρούγκαλου. Δεν θα γίνει και επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο αριθμός των καναλιών είναι πολύ συγκεκριμένος με βάση τη διαθεσιμότητα του φάσματος, αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας να προχωρήσει στο δεύτερο ψηφιακό μέρισμα μέχρι το 2020. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας παχτολός πληροφοριών και γνωρίζουμε όλοι το έκδηλο ενδιαφέρον συγκεκριμένων επιχειρηματιών να αποκτήσουν τηλεοπτική άδεια. Υπάρχει εμπειρία, τεχνογνωσία, πολιτική στήριξη του ΕΣΟΡΟΥ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθυστερούμε. 4 ή 6, επειδή είπατε ο αριθμός είναι συνήθως. Είναι 6 υψηλής ευκρίνειας κανάλια, ναι, μέχρι το 2020. Και 4, εάν δώσουμε το δεύτερο ψηφιακό μέρισμα το 2020, που θα το δώσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Και βέβαια δεν υπάρχει υποχρέωση να παίζουν simulcast ταυτόχρονα τα κανάλια σε υψηλή και κανονική ευκρίνεια. Και όλα αυτά βέβαια υπό την αίρεση ότι, ξέρετε, εμείς φιλοξενούμε εδώ το ΣΕΝΤΙΦ. Το ΣΕΝΤΙΦ είναι ένα άτυπο όργανο διαπραγμάτευσης μεταξύ των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Για πρώτη φορά γίνεται στην Αθήνα, πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στις αίθουσες εδώ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, και επειδή ακριβώς το φάσμα είναι πεπερασμένο, επειδή ακριβώς το φάσμα το οποίο δίνεται για την ελεύθερη τηλεόραση αποτελεί ένα σπάνιο πόρο, εμείς δίνουμε μία μάχη να κατοχυρώσουμε όσο περισσότερες δυνατές συχνότητες. Τα υπάρχοντα όμως διαθέσιμα δεδομένα δεν μας δίνουν μεγαλύτερα νούμερα διαθεσιμότητας για αριθμό πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών. Πάντως, κύριε Γενικέ, αν μου επιτρέπετε, επειδή πρόσφατα και εσείς και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπάς, συναντήσατε, επισκεφθήκατε και συναντηθήκατε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Έχουμε ανακοινώσεις της Ένωσης Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Μέσων που δημιουργούν
τουλάχιστον την εντύπωση ότι δεν θέλουν να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ότι θέλουν ήδη για να είναι τέσσερα τα κανάλια. Αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτό που δεν ήθελαν παλιότερα, δηλαδή να είναι τέσσερα τα κανάλια, τώρα μάλλον τώρα έχει γίνει μια βολική κατάσταση. Από την άλλη, όταν, εσείς βεβαίως δεν έχετε ευθύνη, αλλά όταν μια ανεξάρτητη αρχή έχει κατεβάσει τα μολύβια, μάλιστα φρεσκοδιορισμένη, έχει κατεβάσει τα μολύβια επειδή υπάρχει κάποιο οικονομικό ζήτημα, κάποια εκκρεμότητα που έχετε δεσμευτεί να τη λύσετε, δεν αντιλαμβάνομαι πώς όλα αυτά τα πράγματα συνεργούν στο να συνεχίζετε μια παρανομία με βάση ενώ τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν άδεια. Καλά το λέτε, να μην φοβόσετε να το λέτε. Παρανομία, το μόνο κανάλι του παρανομία το είπα. Στον Υπουργό, εδώ πριν από δύο μήνες σε συνέντευξη του είπα, κύριε Παπά, είστε παράνομος. Και εσείς κατ' επέκταση παράνομος είστε. Λοιπόν, αυτή κάτι πρέπει να κάνετε όμως. Αυτή τη στιγμή μετά την απόφαση του ΣΤΕ, τη δεύτερη, διότι υπήρχε και η απόφαση του ΣΤΕ 3578 το 2010. Ακριβώς. Και μάθαμε κάτι καινούριο. Ναι. Το μόνο που λειτουργούν τα κανάλια, βεβαίως. Να μου επιτρέψετε μόνο λίγο, επειδή είναι δύσκολη η επιστροφή. Μην μιλάτε πάνω του, δεν έχει την ίδια ευκαιρία που έχουμε εμείς. Ναι, αυτό που βεβαιώθηκε και από την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ είναι αυτό που είχε βεβαιωθεί και το 2010. Τι είναι δηλαδή αυτό? Ότι η λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή και πρέπει να υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης. Και αυτό είναι επιτακτική ανάγκη για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για λόγους που άπτονται, ας πούμε, του κράτους δικαίου και των αρχών της ισονομίας μεταξύ των πολιτών. Από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνομαι ότι η ευθύνη που έχει αναλάβει το ΕΣΥΡΟΥ και τα μέλη που βρίσκονται στην ηγεσία του είναι μεγάλη. Εγώ δεν προσυπογράφω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λευκή απεργία και όλα αυτά. Αλλά αυτό το οποίο θεωρώ όμως σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πλούσια παρακαταθήκη από το διαγωνισμό, ο οποίος κρίθηκε άκυρος, και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και να προχωρήσουμε. Τα τεχνολογικά δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Εγώ ό,τι λέω το βασίζω πάνω στις μετρήσεις επίσημες της ΕΕΤ και τα στοιχεία της ίδιας της DJA, και αν θέλει η DJA μπορεί να βγει να με διαψεύσει και να μιλήσει για τις τιμικές παραμέτρους οι οποίες εφαρμόζει αυτή τη στιγμή. Επομένως θεωρώ ότι Κυριακή κοντή γιορτή, να μην το κλώθουμε άλλο, να προχωρήσει ο διαγωνισμός, διότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, δεν μας βλέπεις, σας θυμίζω, ναι. Οπότε σας λέω ότι σας ρωτάω, Σωτήρης ο Καψόχας. Κύριε Γενικέ, στο διαγωνισμό που ακυρώθηκε πρόσφατα είχατε εισπράξει ένα πακτολό χρημάτων, είναι γνωστά αυτά. Τώρα στο νέο διαγωνισμό σε τι έσοδα υπολογίζετε, πόσο θα βγουν οι άδειες και με ποια διαδικασία? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΥΡΟΥ. Προφανώς προσωπική άποψη. Εγώ μακάρι θα θέλουμε να βοηθήσουμε το ΕΣΥΡΟΥ σου παραπάνω μπορούμε, και μακάρι να εφαρμόσει μια καλύτερη διαδικασία από τη δική μας και να φέρει ένα πολύ ψηλότερο τίμημα από το δικό μας. Οτιδήποτε όμως είναι χαμηλότερο, κατά μία έννοια είναι και απιστία σε βάρος του δημοσίου. Ναι. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Δεν θέλετε να μιλήσουμε με ότι βάζετε έναν πύχη. Όχι μόνο ένα πύχη. Για 10 χρόνια άδεια καναλιού δεν μπορεί να πληρώσει κανείς λιγότερα στο σύνολο τουλάχιστον του ποσού που είχατε συγκεντρώσει εσείς. Κύριε Κοντρότσο, είπατε πριν κάτι πολύ σημαντικό. Υπήρχε μια τεράστια σπέκουλα για τον αριθμό των αδειών που μπορούν να χορηγηθούν. Λέγανε γιατί 4 και όχι 14. Όταν το φάσμα είναι περιορισμένο, υπάρχουν συγκεκριμένες διεθνές δεσμεύσεις, υπάρχει φάσμα το οποίο πρέπει να υπάρχει για τις ένοπλες δυνάμεις, και τέλος πάντων είναι δέσμευση της χώρας να πάμε στο 5G και δεν πρέπει να πέσει μαύρος τηλεοπτικούς δέκτες πολλών νοικοκυριών, και επομένως τα κανάλια πρέπει να παίζουν ταυτόχρονα και σε υψηλή ευκρίνεια και σε κανονική ευκρίνεια. Όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντί για το bullying, θα ήταν καλύτερο να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτός ήταν συμβατός, είχε έναν αριθμό ο οποίος ήταν πέρα για πέρα ασφαλής, διότι μιλάμε για δεκαετούς διάρκειας
τηλεοπτικές άδειες. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτή η ιστορία. Ας προχωρήσουμε και ελπίζω και με όρους συνένεσης και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προχωρήσουμε σε αυτό. Υπάρχει ΕΣΟΡΟΥ, εμείς θα είμαστε δίπλα να το βοηθήσουμε. Οι εκκρεμότητες με τις αμοιβές του ΕΣΟΡΟΥ είναι ελάσσον, θα λυθεί πάρα πολύ σύντομα. Δεν είναι λόγος αυτός για να καθυστερεί η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Κύριε Κρέτσο, δεν είναι λόγος, λέτε, να καθυστερεί, είναι ελάσσον και την ίδια αίσθηση έχουμε κι εμείς, αλλά αν συνεχίσει να καθυστερεί και αν έχουμε, εσείς δεν το λέτε λευκή απεργία, εμείς κάπως έτσι το διαπιστώνουμε, μια παράταση αυτής της κατάστασης. Εμείς το λέμε λευκή απεργία. Υπάρχει πρόθεση και πλαίσιο από την κυβέρνηση να πιέσει, να επιταχύνει τα πράγματα? Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα αριθμίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και όχι μόνο το ραδιοτηλεοπτικό. Θέλω να σου πω ότι είμαι και πολύ ικανοποιημένος για τη λειτουργία πλέον του Μητρώου Online Media και του Ιντερνετικού τοπίου. Και τέλος πάντων θα κάνει και θα φέρει σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο των media και βέβαια τον ευρύτερο κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και τη θέληση και την τόλμη και το κουράγιο. Είναι ένας μαραθώνιος βέβαια, διότι τα διακυβεύματα είναι πολύ μεγάλα. Δεν είναι μάχη ένα κατοστάρι, είναι μάχη αντοχής. Και εμείς έχουμε αντοχή και θα συνεχίσουμε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα να σταθεί εμπόδιο ώστε να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Επέτε, έλα, ναι. Ευχαριστώ. Να πάμε λίγο στο Μητρώο των Online Media. Η κριτική που σας έχει ασκηθεί είναι ότι φακελώνετε το διαδίκτυο και ότι επιχειρείτε πάλι σε κάτι το οποίο πρόκειται να αποτύχει, όπως έγινε και με τα κανάλια, να ρυθμίσετε με κακούς όρους και με όρους ελέγχου και αστυνόμευσης το διαδίκτυο. Τι ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αστειότητες. Θέλω να πω ότι το μέτρο έχει λάβει πολύ μεγάλης και θετικής υποδοχής και από τους ίδιους λειτουργούς ενημέρωσης και από πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο διαδίκτυο. Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα να υπαχθεί, αν θέλετε, και ο χώρος της διαδικτυακής ενημέρωσης σε ένα πλαίσιο ρύθμισης και είναι κυρίως μια ρύθμιση η οποία ενισχύει τη διαφάνεια και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις εργασιακές σχέσεις στο χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Στην πράξη αυτό τι σημαίνει τώρα? Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνει κανείς διαφήμιση αν δεν έχει δηλώσει ταυτότητα. Κρατική διαφήμιση, φυσικά. Στην δεν μπορεί πράξη, το κράτος να αποφανθεί αν θα πάρει ιδιωτική διαφήμιση κάποιος, εννοείται. Δεν θα πάρει κανείς κρατική διαφήμιση αν δεν έχει δηλώσει ταυτότητά του. Σε ποιον ανήκει αυτό το site? Περί αυτού δεν πρόκειται στην πραγματικότητα. Περί αυτού πρόκειται. Ότι ακριβώς επειδή η κρατική διαφήμιση είναι χρήματα του ελληνικού λαού και των φορολογούμενων, θα πρέπει να πηγαίνουν εκεί όπου οι ιδιοκτήτες τους απασχολούν εργαζόμενους, δεν λειτουργούν με όρους. Αν θέλετε, παραβίαση κανόνων δεοντολογίας βασικών όπως η λογοκλοπή και η φωτοκλοπή και ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν φοβούνται να δηλώσουν το ποιοι είναι και έχουν διαφάνεια στη μετοχική του σύνθεση. Οι πληροφορίες που εμείς ζητήσαμε από όσους θέλαν να εγγραφούν, και θέλω να πω ότι η εγγραφή ήταν εθελοντική, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά και οι πληροφορίες οι οποίες ζητήσαμε ήταν οι ελάχιστες. Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων, ποια είναι η σχέση εργασίας τους, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ποια είναι η μετοχική σύνθεση αυτής της επιχείρησης. Δεν αποκλείσαμε ούτε μικρές επιχειρήσεις, ούτε βέβαια μεγάλες. Και βέβαια είναι ένα βήμα σημαντικό προκειμένου να εφαρμοστούν ευρύτεροι κανόνες που αφορούν τη διαφήμιση, όχι μόνο την κρατική. Και ένας από αυτούς έχει να κάνει με την ποσόστοση του 30% υπέν των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, η οποία πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί. Επισημαίνω ότι αυτή η ποσόστοση προβλέπονταν από ένα νόμο του κ. Βενιζέλου το 1995, εξειδικεύτηκε με ένα προεδρικό διάταγμα το 1997, παρόλα αυτά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δηλαδή, όποιος σε όποιο site δεν δούμε κρατική διαφήμιση, σημαίνει ότι δεν έχει μπει στο Μητρώο. Και ο λόγος για τον οποίο δεν μπήκε στο Μητρώο είναι ένας λόγος τον οποίο θα πρέπει να απαντήσουν, να εξηγήσουν μάλλον οι ιδιοκτήτες. Προφανώς κάτι θέλουν να κρύψουν. Εσείς θα δώσετε κάποια πιστοποιητικά στα site αυτά που μπήκαν στο Μητρώο? Αυτό που λέτε, κύριε Κοντρώτση, είναι πολύ σοβαρό ερώτημα. Γιατί το λέω, σκεφτόμαστε. Το λέω γιατί ο τάδε φορέας, ο χι φορέας κρατικός που δίνει διαφήμιση, θα ζητάει από τα site αυτά κάποια πιστοποίηση που θα έχετε παράσχει εσείς? Ότι είναι στο Μητρώο, δηλαδή. Ακριβώς, γιατί αλλιώς πώς θα...
Κοιτάξτε, για να πετύχει το Μητρό, βέβαια, δεν ήταν μόνο σημαντική η συμβολή των διαδικτυακών επιχειρήσεων, οι οποίες προχώρησε στην εγγραφή. Εδώ θα κριθεί και το ίδιο το κράτος. Πόσο θέλει και οι κυβερνώντες και όλοι μας και όλοι οι αιρετοί άρχοντες αυτής της χώρας, πόσο πραγματικά θέλουν να υπάρχει διαφάνεια στην κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Απλώς εμείς δημιουργούμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο πατάει σε μια λογική καταστατικής αυτορύθμισης, δηλαδή όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το κράτος, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, να κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά τους, να μην φοβούνται τη διαφάνεια και επομένως να προχωρήσουμε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον στη διαδικτυακή ενημέρωση. Και το λέω αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα μαζί με τη Βραζιλία και την Τουρκία έχει τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης εντός παρένθεσης ειδήσεων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς επειδή οι πολίτες, και το ξέρουμε αυτό από όλα τα χρόνια και από τις έρευνες του Ινστιτούτου Reuters και από τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και από άλλες έρευνες, έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και κυρίως την τηλεόραση. Μέσα ενημέρωση είναι το διαδίκτυο, βέβαια. Στρέφονται πλέον στο διαδίκτυο και μαζί με αυτή τη μετακίνηση έχουμε και μια μετακίνηση της διαφήμισης. Επομένως, το Μητρό είναι ένα σημαντικό βήμα. Πιστεύουμε ότι θα δώσει δυνατότητες βιωσιμότητας στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και αυτός είναι βασικός κανόνας για να έχουμε ένα πλουραλιστικό, πολυφωνικό, μηντιακό τοπίο και επικοινωνιακό σύστημα στη χώρα. Θα πρέπει όμως και οι κρατικοί φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι και ο κύριος Παπάς έχει πάρει μια πρωτοβουλία να επεκτείνουμε το μέτρο, την εφαρμογή μάλλον του μέτρου, και έχει ζητήσει με επιστολή του και από πρώην ΔΕΚΟ, μιλάω για τη ΔΕΗ, την ΟΗΔΑΠ, τέτοιες επιχειρήσεις, και από τα επιμελητήρια, ναι, και από τις τράπεζες, να τηρήσουν αυτό τον κανόνα του 70-30 υπέρ των περιφερειακών μέσων και να προτιμήσουν εκείνες επιχειρήσεις οι οποίες δεν φοβούνται να δείξουν το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και να αποδείξουν ότι έχουν εργαζόμενους δημοσιογράφους. Κύριε Κράτσο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης, ο κύριος Κρέτσο.